Λοιπόν, ξεκινάω με δύο-τρία θεματάκια που θα ήθελα να πω για να ανοίξω εγώ την κουβέντα. Πρώτον, Οσονούπου πρέπει να ετοιμάσουμε να περάσουμε κι εμείς το τεχνικό πρόγραμμα. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα συνεργαστούμε πιο πολύ, θα ζητήσω και την αρρωγή του Αντιπροέδρου για να με βοηθήσει σε αυτό και όποιος άλλος που μπορεί, θα ήθελε και θα μπορούσε να μας βοηθήσει, για να συνεργαστούμε και με τις δημοτικές υπηρεσίες για να μας δώσουν ουσιαστικά ποια είναι τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και που αναγκαστικά θα μπουν στο τεχνικό πρόγραμμα. Εξ όσων γνωρίζω, λόγω των οικονομικών καταστάσεων, των προβλέψεων για έσοδα και δυνατότητα διαθέσιμων από πλευράς Δήμου, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάτι πάνω από το 60-70% σε σχέση με το περσινό τεχνικό πρόγραμμα από πλευράς budget, με λίγα λόγια, να το πω ελληνικά, προϋπολογισμού για τα τεχνικά έργα. Αυτός είναι ο γνώμων. Ο δεύτερος γνώμων, τουλάχιστον που είναι η δική μου άποψη και η δική μου πρόταση, και που θέλω και τη δική σας άποψη, είναι ότι όλα τα προγράμματα τα οποία είχαμε εντάξει σε αποφάσεις μας και σχεδόν, όχι σχεδόν όλες, όλες ήταν και ομόφωνες, που αφορούν έργα τα οποία θα μπορούν να βγουν μέσα στο ελληνικό πρόγραμμα, θεωρώ ότι εκτός ειδικών εξαιρέσεων και καταστάσεων θα πρέπει να είναι όλα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, για να δεσμευτεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε θετικά είτε αρνητικά, να μας πει ότι αυτά ναι θα γίνουν του χρόνου, θα γίνουν του παραχρόνου, άρα να ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα και να μας δώσουν και κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ούτως ή άλλως, αυτά που του έχουμε πει κατά καιρούς, πέραν κάποιων αντιπλημμυρικών που είχαμε πει στην αρχή, αν θυμάστε, για το κομμάτι της Περιάνδρου και κάποια άλλα σημεία που είχαμε πει εκεί πέρα στο ρέμα του Αγίου Φανουρίου κλπ. Και δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποιο άλλο. Α, και για το γερμανικό δρόμο που είχαμε πει. Για το κέντρο υγείας. Και για το κέντρο υγείας είχαμε πει για τα. Ναι, αυτό είναι το ρέμα του. Το ρέμα του, αυτό εννοώ. Το ρέμα του Αγίου Φανουρίου, ναι. Λοιπόν, πέραν αυτών και του γερμανικού δρόμου που είχαμε πει, αλλά αυτό ήταν επισκευή πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι και τόσο δά σημαντικά που δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν μέσα σε ένα πρόγραμμα και, εν πάση περιπτώσει, είναι απόφαση και γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ότι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και δεν το βγάλαμε για το μυαλό μας. Δηλαδή, ήρθαν κάποιες εισηγήσεις, συζητήσαμε και είδαμε ανάγκες, συζητήσαμε με δημότες και κάπου πρέπει να το λάβουμε και σοβαρά υπόψη, αλλά είναι και γενικά η θέση μου ότι θα πρέπει να ενταχθούν, γιατί είναι και θέμα θεσμικής παρέμβασης, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου η άποψη. Με χαροποίησε το γεγονός ότι ευαισθητοποιήθηκε ο Αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Γλυκοφρίδης, στο θέμα του που γίνονται τώρα οι παραγγελίες για όλες τις πινακίδες, και με χαροποίησε το γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις που είχαν πάρει για πινακίδες κατά καιρούς είναι μέσα στο πρόγραμμα των παραγγελιών. Και μάλιστα είπαμε μέχρι τη Δευτέρα και θα εκτιμούσα και τη δική σας, δηλαδή του στυλ γράφετε σημείωμα, τηλέφωνο, εκεί υπάρχει και αυτό πρόβλημα, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή αν πιστεύουμε ότι σε κάποιο σημείο υπάρχει υπερκερασμός, υπάρχει κορεσμός από πολλές πινακίδες και πρέπει να γίνει μια απλοποίηση και ενδεχομένως σε κάποια άλλα σημεία δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό, αν μια που όλοι μας κυκλοφορούμε ή σε κάποια σημεία που δεν υπάρχει καθόλου σήμανση ποιοι είναι οι δρόμοι εδώ πέρα γιατί έχουν χαθεί όλες τις πινακίδες, εάν έχετε τέτοια πληροφόρηση θα το εκτιμούσα μέσα στο και από πάνω, από πέρα χώρα γενικά, έτσι. Μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όποιος μπορεί να σημειώσει 2-3 πράγματα, τη Δευτέρα να έχουμε μια επικοινωνία, είτε με μένα είτε με τον Άρη, για να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε και να έχουμε στο Γλυκοφρύδι για να του ζητήσουμε να τα βάλει και αυτά μέσα. Είναι σε συνεννόηση. Ορίστε, ναι, παρακαλώ. Απλά έχω ακούσει και από τον κόσμο που λέει ότι είσαι το Σουλουτραχείου, έχει πολλές δισταυρώσεις και γίνονται συνέχεια ατυχήματα, ειδικά εκεί πέρα κοντά στη ΣΕΛ.
Και εκεί λένε τι μπορεί να γίνει, να πούνε φανάρια, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Δυστυχώς. Όπως και στον Άγιο Γιώργη, εμείς που ανεβαίνουμε περαχώρα, κανένας που ανεβαίνει από εδώ δεν σταματάει να δει ότι έχει stop. Φεύγει. Και ο άλλος που έρχεται από πάνω δεν έχει stop, είναι περιφερειακός φυσικά, φεύγει. Πώς δεν έχει είναι, έχουν γίνει. Είναι συγκοινωνιακή κόμβη αυτά. Ειδικά στο εκεί πέρα στη ΣΕΛ είναι. Ένα θέμα το οποίο χρονίζει, καλώς, το οποίο χρονίζει, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πεις κάτι στον Άγιο Γεωργίο, θα μπουν φανάρια. Θα μπουν φανάρια. Ναι, για αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά το άλλο, εκεί στη ΣΕΛ που γίνεται το συγκεκριμένο το ατύχημα που γίνεται τώρα την εβδομάδα, ο δρόμος είναι και κλειμένος. Μόλις βγαίνει από τη ΣΕΛ, αυτός που κατεβαίνει δεν βλέπει ούτε αυτός που πάνε από τη διασταύρωση, βλέπει ποιος ανεβαίνει. Έχει υπάρχει μια ορατότητα στα 50-80 μέτρα. Και ειδικά άμα τρέχεις, πάρα πολύ καλά. Άμα τρέχεις, δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε από τον έναν αντίο ούτε από τον άλλο. Ναι, απλά άμα ήταν παράδρομο, όπως γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, στις εισόδους των πόλεων, υπάρχει παράδρομο. Όπως έχει γίνει στο μισό κομμάτι, από εδώ που ανέβαινε, και έχει παράδρομο. Ναι, σε εκείνο το κομμάτι έχει, δεν θα έχει το πρόβλημα. Ναι. Και, αλλά γενικά όλος αυτός ο κόμβος στη ΣΕΛ. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι, και στο δεξιάδικο το οποίο είναι στενό. Η Περαφόρη, για παράδειγμα, έχει stop στο ηλεκτροβείο του Γεωργίου, έχει stop και από κατεβαίνει και από έρχεται από εδώ. Και δύο stop, δεν πρέπει να σταματήσει. Δύο stop, δεν ξέρω τι σταματάει. Να είμαστε σίγουροι. Και κάπου όλους το έχω δει τώρα. Μα πάλι δύο stop, δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τους ασφαλιστές τι προβλέπουν. Απλά ποιος είναι από αριστερά ή δεξιά εκεί, έτσι. Άμα έχουν και δύο. Προτεραιότητα. Οκ. Η προτεραιότητα. Ναι, ναι. Πρώτος, δεύτερος. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης. Έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο πάλι θα ήθελα την άποψή σας εδώ στις εβδομάδες και θα ήθελα ειλικρινά να αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να δέχομαι απόψεις και να επικοινωνούμε γιατί θέλω να συμμετέχετε όλοι σε αυτά. Όπως γνωρίζετε, ο Σονούπο και πριν το τέλος του χρόνου το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπει στη διαδικασία για να ψηφίσει για να φέρει σαν θέμα τα τέλη. Έτσι. Κάθε χρόνο ανανεώνονται οι αποφάσεις για τα τέλη, ορίζονται αν και εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις κλπ. Πρότασή μου είναι να βρούμε τρόπους ειδικά για ευπαθείς ομάδες να μειώσουμε τα τέλη. Θέλω λοιπόν την άποψή σας, όποιος πιστεύει ότι έχει κάποια γνώση επί του αντικειμένου και θέλει κάτι συγκεκριμένο να πει είτε θεσμικά γιατί γνωρίζει κάποιες προτάσεις από φορείς, είτε ως άτομο γιατί γνωρίζει ας πούμε θέματα και θέλει να πει την άποψή του, θα ήθελα να το ακούσω. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πεις ότι δημιουργώ μείωση σε τέλη ή δημιουργώ κίνητρα για ευπαθείς ομάδες γιατί είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψη ότι πρέπει να είναι μονοσήματα ορισμένα δηλαδή δεν μπορεί να λες έτσι εδώ, έτσι εκεί, έτσι τα πέρα γιατί αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί μετά ούτε από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, ούτε από το λογιστήριο ούτε από τις υπηρεσίες του Δήμου άρα πρέπει να είναι γενικά εύκολο και να μην έχει πολλά αν δηλαδή να είναι πάνω από τόσο και κάτω από τόσο, να είναι τέτοια. Ναι, όταν έχει πολλές προϋποθέσεις γίνεται πολύ πολύπλοκο, στο τέλος δεν είναι αντικίνητρο παρά σαν κίνητρο και απ' την άλλη δεν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας και ο πολίτης ταλαιπωρείται. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια πρόταση η οποία θα μπει υπόψη και της διαβούλευσης και του... Νομίζω πηγαίνει μετά οικονομική ή... Οικονομική πηγαίνει, αλλά νομίζω σε αυτό θέμα μπορούμε να το πούμε. Ναι, βέβαια. Σωστά, ναι, όλοι οι οποίοι έχουν άποψη, γι' αυτό το είπα, να πρέπει να... Η πρότασή μου είναι ότι να πάμε σε μηδενικά, να πάμε σε μειώσεις για κάποιες ευπαθείς ομάδες και δεν ξέρω μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε για μια πρόχειρη μελέτη να αποδείξουμε ότι ορισμένα σημεία ενδεχομένως και γεωγραφικά θα έπρεπε να τύχουν μειωμένου κόστου. Θα κάνουμε, προτείνω να το φέρουμε για να κάνουμε εισήγηση. Έτσι, να κάνουμε μια εισήγηση, ούτως ώστε να υπάρχει μια βάση από τη δική μας την πλευρά.
Αυτά να ξέρετε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί ειδικά το θέμα νομίζω των τελών, και για τα τεχνικά έργα, για το τεχνικό πρόγραμμα, θα πρέπει να πάνε και διαβούλευση. Άρα προϋποθέτει εμείς, πρέπει δηλαδή να δώσουμε τις προτάσεις μας, άρα ακόμα και αν δεν τις έχουμε περάσει από συμβούλιο, να μπορούμε να έχουμε κάποιες εισηγήσεις, που να έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη το βράδυ μια δική μας έτσι, συνάντηση, για ένα άτυπο συμβούλιο, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να δώσουμε στη διαβούλευση να πάρουμε και αυτή τη δική μας άποψη και το περνάμε στο αμέσως προσεχές συμβούλιο που θα κάνουμε, που μάλλον θα είναι την παράλληλη εβδομάδα. Γιατί δεν νομίζω να προλαβαίνουμε τώρα να το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Τόσο αν προλάβουμε, τι, θέλουμε να το κάνουμε με Πέμπτη, ας πούμε. Τι είναι? 17 Νοέμβρη, είναι και αυτά. Άρα Πέμπτη, να πούμε για Πέμπτη κάποια στιγμή, να τηλεφωνηθούμε, μήπως βρεθούμε εκείνη την ημέρα. Ή τουλάχιστον κάποιοι να στείλουν ένα mail ή ένα τηλεφώνημα τις απόψεις να καταγραφούν και όποιοι μπορούμε να μαζευτούμε για να κάνουμε μια εισήγηση για να δώσουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης την άποψή μας. Δυστυχώς τα χρονοδιαγράμματα ήρθαν λιγάκι έξω από ό,τι τα περιμέναμε. Ακόμα αν θέλεις και η Επιτροπή Διαβούλευσης που δεν είχαμε συνηθίσει να εκδίδεται τώρα ξαφνικά πρέπει να περάσουν και από εκεί και μπαίνει άλλο ένα σκαλοπάτι δηλαδή πριν την τελική απόφαση. Δύο γνωμοδοτήσεις, επιτροπές, Δημοτικό Συμβούλιο, άρα είναι ουσιαστικά τέσσερις διαφορετικές φάσεις και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, σταματάω με αυτά που ήθελα να πω έτσι σαν ενημέρωση. Πάμε στα, αν θέλει κάποιος να μιλήσει από εσάς. Περίμενα μήπως το αναφέρετε, αλλά έμαθα ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας πήραμε μια ομόφωνη απόφαση για να δώσουμε προέγκριση για το Ριγέρα. Και έμαθα ότι, και φέρω ευθύνη, το ότι πρώτη φορά δεν είδα το φάκελο, ότι υπήρχε αρνητική εισήγηση από την υπηρεσία. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αρνητική εισήγηση. Η κυρία Βενέτη, γνωμοδότηση, είχε αρνητική. Εγώ πήγα σήμερα στην κυρία Βενέτη και το συζήτησα το θέμα και μου είπε ότι ήταν αρνητική και δεν αναφέρατε κάτι στο προηγούμενο συμβούλιο και ήταν πρώτη φορά. Το είπα. Και να δούμε και το βίντεο. Είπα το ότι υπάρχουν ενστάσεις από την υπηρεσία. Να σας πω μισό λεπτό κάτι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης για την. Για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν μπορούν να έχουν άποψη σε πολιτική απόφαση. Έχουν εισήγηση στο τι είναι νόμιμο, τι προβλέπεται, τι δεν προβλέπεται. Η παρατήρηση, για να το πούμε σωστά, της κυρίας Βενέτη, δεν είναι παρατήρηση, δεν μπορεί να κάνει αρνητική εισήγηση γιατί έχει άποψη. Άμα είναι να φύγουμε εμείς, να έρθουν αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις, να εισχάσουμε. Έτσι, λοιπόν. Η παρατήρηση λοιπόν της κυρίας Βενέτη είναι ότι μελλοντικά, όταν θα φτιαχτεί το γούπου σου, και που το είπαμε κιόλας, όταν θα φτιαχτεί το γούπου σου, εκεί ενδεχομένως, γιατί έτσι είναι η πρώιμη απόφαση, να μην επιτραπούν τέτοιες χρήσεις. Βέβαια, εκεί το οικόπεδο, το ξαναείπα, όλος αυτός ο χώρος είναι ιδιωτικός. Με αυτά που ζούμε στην επόμενη 38 ετία, αποκλείεται κάποιο να πάει να αγοράσει δήμο, να αγοράσει ιδιωτικό οικόπεδο για να το κάνει κάτι που θα θέλει να αναπτύξει εκεί κάποιες χρήσεις. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Προβλέπεται το σχολείο, αλλά το σχολείο δεν εμποδίζεται από εκεί γιατί είναι από την πίσω πλευρά του γυμνασίου, αν θα γίνει εκεί. Προβλέπεται κάποιες επεκτάσεις του κολυμπητηρίου, δεν εμποδίζεται γιατί είναι από την άλλη πλευρά. Έτσι. Άρα ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ένσταση την οποία είχαμε όλοι, υπάρχει μια παρατήρηση. Όσον αφορά το αρνητική εισήγηση, αφήστε με να έχω την άποψη ότι κακώς αναφέρθηκε και γράφτηκε, γιατί αυτή τη στιγμή
όπως με ακριβώς αν θυμάσαι με τον με το Ρέβελα, πάλι η εισήγηση ήταν θετική με μία ένσταση το ότι είχαμε πάρει εμείς απόφαση, αλλά δεν μπορείς, αφού δεν απαγορεύεται αυτή τη στιγμή, όταν έχει πάρει άδεια υποδομής και έχει πάρει άδεια χρήσης από τις τεχνικές υπηρεσίες και δεν υπάρχει κάτι που να τα απαγορεύει και ο ίδιος έχει όλα τα χαρτιά τα οποία προβλέπονται. Okay. Να σας πω κάτι, αυτό είπα και εγώ, γιατί έτσι παρουσιάστηκε την προηγούμενη φορά από εσάς εδώ. Είπα ότι δεν είναι μια ανάλογη περίπτωση με του Ρέβελα. Ναι. Και βέβαια, δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να γνωμοδοτούμε σύμφωνα με την απόφαση που παίρνει. Μπορεί η υπηρεσία να έχει άλλη άποψη, εμείς να έχουμε άλλη άποψη. Μου είπε όμως ότι δεν έχει καμία σχέση, γιατί ας πούμε στην περίπτωση του Ρέβελα υπάρχει το κτίριο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ο νόμος, επειδή πήγα και διάβασα επιτέλους τον νόμο και πήρα, ζήτησα και γνωμοδότηση από το Υπουργείο. Προφορικά η γνωμοδότηση είναι όπως ακριβώς το λέω. Γιατί δόξα τω Θεώ μπορούμε να κάνουμε απλή ερμηνεία του νόμου. Ο νόμος λέει συγκεκριμένα τι είναι τα απαιτούμενα. Στα απαιτούμενα δεν υπάρχει κτίριο. Υπάρχει κτίριο στα απαιτούμενα μόνο όταν υπάρχουν δύο χρήσεις στο ίδιο κτίριο. Άρα σου λέει ή υπάρχει κτίριο, προβλέπεται να γίνει κτίριο το οποίο είναι δίπλα σε προστατευόμενα αρχαία και τέτοια, το οποίο εκεί πέρα πρέπει να πάρουμε διαφορετικές άδειες. Όμως εδώ πέρα δεν έχουμε διαφορετικές χρήσεις, ούτε προβλέπεται να γίνουν δύο διαφορετικές χρήσεις, άρα να πρέπει να υπάρχει το κτίριο για να ξέρουμε ότι αυτό το κομμάτι θα γίνει φανοπείο και το άλλο κομμάτι θα γίνει σούπερ μάρκετ. Παραδείγματος χάρη, για να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Ο νόμος λοιπόν το λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προαπαιτούμενο. Οι άδειες που θέλουμε είναι η κάτωψη, είναι τα θέματα που άπτονται του οικοπαίδου, η χρήση, η άδεια οικοδόμησης για τη συγκεκριμένη χρήση, είτε η ιδιοκτησία και όλα τα άλλα τα οποία προβλέπονται. Και να το πάρουμε και σωστά, αποκλείεται να ήταν διαφορετικά. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του χώρο, την ιδιοκτησία του και θέλει να σηκώσει σούπερ μάρκετ, θέλει να σηκώσει συνεργείο, πρέπει να πάρει αφημί. Πώς θα πάρει αφημί αν δεν κάνει έναρξη με προέγκριση? Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Έτσι. Άρα αυτό έχει προβλέψει ο νόμος, γι' αυτό και δίνει για κάποιες χρήσεις, δίνει, δεν χρειάζεται το κτίριο. Αυτό πάντως, καλό είναι που το είπες, για να το και να σου πω και κάτι στο τέλος. Έτσι αλλιώς μέχρι να όταν θα τελειώσουμε το καλό του κουμπούσου και όταν θα πρέπει να πάρει απόφαση και το, γιατί θα πάρει απόφαση και το Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω θα... Και εν πάση περιπτώσει εμείς προέγκριση δίνουμε. Προέγκριση, αυτό που ήθελα να πω. Προέγκριση, δεν νομιμοποιούμασταν. Θα έκανε καταγγελία. Ήταν έτοιμος, θα έκανε καταγγελία και θα το κέρδιζε. Και θα ήμασταν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεύτερη καταγγελία στην περιφέρεια. Εντάξει. Ανακαλέσουμε. Είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση τώρα, αλλά δεν μπορούμε, γιατί αφήσουμε με την τύχη μας συνέχεια τώρα με αυτό το πράγμα. Όχι, δεν γίνεται, γιατί θα τρέξει τα δικαστήρια και δεν. Όχι, είχε γίνει καταγγελία, γιατί δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να το απαγορεύει αυτή τη στιγμή. Άρα. Έτσι. Μόνο το υγειονομικό θα μπορούσε να πει ότι δεν το βλέπω ότι θα πρέπει να ορίσει να πάει στα 20 μέτρα επί να η καμινάδα, ας πούμε, οπότε να το κάνει απαγορευτικό διαφορετικά. Αλλά δεν υφίσταται από εμάς. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Στέφανε, κάτι που θες να πεις? Εγώ να πω κάτι, να το πεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Να συζητήσουμε γενικότερα αν γίνεται κάποια στιγμή. Όλες οι παρατάξεις το είχαν σαν αίτημα μέσα στις προεκλογικές αφήσεις που είχαν βγάλει. Τα προγράμματα. Και είδα ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα και είναι ένα σκηνικό που έχουν κάνει στον Καναδά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται με αθλήματα που έχουν σχέση με βουνό, ορειβασία, μοτοκρός, ποδηλασία στο βουνό κτλ. Και σκεφτόμουν και έλεγα ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο και να το κάνουμε σαν να το προσφέρουμε, ας πούμε, και σε κόσμο, όχι μόνο στο Λουτράκι, αλλά σαν θέρετρο, ας πούμε,
και να το φτιάξουμε ουσιαστικά μόνοι μας. Δηλαδή και εκείνοι είχαν πιάσει, είχαν ξεκινήσει η ερευνητική σύλλογη μαζί με το Δήμο τους και τα φτιάχναν όλα αυτά μέσα στα μονοπάτια που ήδη υπάρχουν. Δηλαδή δεν πειράξανε φυσικό χώρο ή μόνο κάτι πέτρες, ας πούμε, αλλάξανε θέσεις και τέτοια. Και μήπως θα μπορούσαν να τα καταφέρουν, να το καταφέρουμε και εμείς εδώ αυτό. Okay. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Και μπορεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο βουνό και να πειράξουμε δέντρα και... Για να επιβεβαιώσω και το λεγόμενό σου και να το... να πω το ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά το καλοκαίρι είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κύπελο, τι ήταν τέλος πάντων αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στο εξωτερικό, γινόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είχαμε την τιμή να το διοργανώσουμε εδώ πέρα υπό την αιγίδα του Δήμου στα Γεράνια. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικά επίπονο, απίστευτα επίπονο άθλημα. Νομίζω ήταν πόσα χιλιόμετρα, κάτι miles το λένε, 5 miles, κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι το... Δεν το θυμάμαι ακριβώς, τώρα κόλλησα. Και ουσιαστικά άνθρωποι ξεκινάνε από την παραλία και πηγαίνουν τρέχοντας ή με όποιον τρόπο μπορούν, που ακολουθούν κάποιο μονοπάτι, και ορβατικό κομμάτι καθαρά, και είναι εξαιρετικά πολύ επίπονα. Είναι ένα πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο άθλημα. Είδα εκτενή στιγμιότυπα και εντυπωσιάστηκα. Και οι άνθρωποι θέλουν να το καθιερώσουν. Και είμαστε σε επαφή γιατί θεωρούν ότι είναι ιδανικό τα Γεράνια και γιατί είναι πιο κοντά στην Αθήνα και γιατί έχει υποδομές τουριστικές που μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό που χρειάζεται και για πολλούς άλλους λόγους, ας πούμε, γιατί θεωρούν ότι τους καλύπτει, ας πούμε, για αυτά τα στάνταρ τα οποία θέλουν το βουνό. Να πούμε λοιπόν ότι με αφορμή δοθήσει αυτό να καλέσουμε τον να καλέσουμε το κυνηγητικό σύλλογο, να καλέσουμε, τον ερβατικό σύλλογο, να καλέσουμε τον εθελοντικό, το σύλλογο της πυροπροστασίας, οι οποίοι γνωρίζουν τα πάντα, ας πούμε, όλα τα μονοπάτια τα οποία υπάρχουν, και να τους πούμε ότι, παιδιά, να συνεργαστούμε μαζί με τη δημοτική κοινότητα, να βγάλουμε μια πρόταση, να την προτείνουμε ενδεχομένως και μες στον LTO, να συμμετάσχει και ο Track Tourist Organization που έχει εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς, ας πούμε, οι τουριστικοί, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το διαμορφώσουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ουσιαστικά δηλαδή θέλει να χαράξει τα μονοπάτια. Και να τα μονοπάτια υπάρχουν ήδη. Ναι, εννοείται να του δώσετε να. Πώς να σου πω, να τα φτιάξουμε λίγο. Να το δοθήσετε. Όχι μόνο αυτό. Να φτιάξουμε και υποδομές ώστε να μπορούν να έρχονται το. Από οπουδήποτε ξέρω εγώ, να του να κάνουν μότοκρος, ας πούμε, στο... Όχι μότοκρος, στο Ντούρο, τέλος πάντων, στο βουνό, ας πούμε. Γιατί ούτως ή άλλως πηγαίνουν τα παιδιά. Επειδή από την άποψη. Εμείς στη σχολή μας, που έχουμε τελειώσει το πράγμα, υπάρχει ειδικότητα, και το είχα προτείνει παλαιότερα αυτό, να κάνουμε χάρτες στο βουνό και να σχεδιάσουμε τα μονοπάτια με πινακίδες, με αυτά, με και μου είπε πει τότε ο ρηβατικός ότι ήδη υπάρχουν οι χάρτες στο βουνό. Ναι. Και μου λέει ότι το έχουμε κάνει αυτό. Εγώ δεν ενδιαφέρθηκα με τα παραπάνω, αλλά μου λέω ήδη υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε συγκεκριμένα και να συμπληρώσετε πάνω στο βιβλίο. Γιατί εμεί είχαμε πάρει τα μιλικότητα και κάναμε το ίδιο πράγμα στη Σκιάθο, σε ένα μέρο, τέλος πάντων, σε ένα βουνό. Και το κάναμε με χάρτες, με αυτά, με πινακιδούλες, με αυτά. Θέλω να πω εδώ και το ενδιαφέρον. Και το είχα προτείνει τότε που είχα ξεκινήσει εδώ πέρα και μου είπαν ότι υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν σου πάρει. Όχι, είναι καλή. Να δούμε, να το προσεγγίσουμε πρώτα κάνοντας κάποιες επικοινωνίες και συνομιλίες με τους τρεις συλλόγους. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει, τι προτείνουν και αυτοί και να την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε ήδη σε ένα από τα επόμενα συμβούλια να πούμε ότι οκ, τώρα μπορούμε να το σχεδιάσουμε έτσι ή προτείνεται να γίνει αυτό. Γι' αυτό μετά μοιράζεται αυτός ο χάρτη στους τουρίστες και ξέρει να πάει στο σημείο ο τουρίστας από πού θα πάει, πώς θα πάει, στο τάδε σημείο έχει νερό, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει περιβαλλοντικό σταθμό. Ναι, υπάρχουν και μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, υπάρχουν προγράμματα που μπορείς να αναπτύξεις, δηλαδή να γίνει σοβαρή δουλειά σε αυτό. Είναι καλή περίπτωση. Άλλο. Έχουμε κίνηση και το χειμώνα. Καλά, αυτό υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά
Όπως και η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού, στο οργανωτικό της πλαίσιο, έχει προγράμματα που δραστηριοποιούνται άθληση στο βουνό, άθληση εδώ, άθληση εκεί, τα οποία θα κάνεις μια αίτηση και σαν δήμος, σαν ένας φορέας τέλος πάντων, και σου εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται μέχρι και 100%. Βέβαια ο Δήμος, τώρα παίρνω αφορμή και τα δικά μου εδώ, ο Δήμος Βυθρακίου βέβαια, όχι μόνο τώρα και παλαιότερα, η πολιτική του είναι να κάνει, κάνω αίτηση να πάρω 5 τμήματα άθληση και γυναίκα, ξέρω κι εγώ, αυτό. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Και το ίδιο ήταν και φέτος. Άλλη μια χρονιά που έμαθα ότι πάλι ζητήσανε να εγκριθούν 5 τμήματα, ξέρω εγώ, τα οποία εμείς δουλεύαμε παλιά και ήμασταν σαν 10 τμήματα. Έχει κόσμο για 10 τμήματα. Τώρα φέτος 5 τμήματα. Και όλα αυτά θέλω να πω ότι έχει και άλλα πάρα πολλά μέσα που μπορεί να ζητήσει, μπορεί να μην σου βρουν όλα, θα σου βρουν τα μισά. Να τα εκμεταλλευτεί όμως, τα οποία δίνονται. Γιατί πολλοί δήμοι δεν ενδιαφέρονται να το τρέξουν αυτό το κομμάτι. Ο Τσικορίτσου δεν το ενδιαφέρεται ποτέ, το τρέχει νομαρχία κατά διαστήματα, ξέρω εγώ. Ξέρω υπάρχουν πάρα πολλοί από τον νομό εδώ πέρα που δεν του ενδιαφέρει. Και είναι θέματα που δεν είναι γενική γραμμή. Θα έδινε, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί πέρα. Και σε αυτό και για το βουνό, για... έχει δηλαδή πάρα πολλά τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο τι ακριβώς έχει υποκατηγορίες, που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Είναι θέματα που τα παίρνει ο Δήμος. Δεν βάλε την τέπη τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο και άδικο ταυτόχρονα, γιατί όσον αφορά την υλοποίησή του τώρα πια από πρώτη πρώτου, όλα αυτά ουσιαστικά από πρώτη τρίτου, γιατί τους τρεις πρώτους μήνες ήταν ψάχναμε να δούμε πώς θα καταλήξει. Έχουν περάσει στις περιφέρειες αυτά τα προγράμματα. Σταμάτησε να υπάρχουν γενική γραμματεία, γι' αυτό και κατέρευσαν. Υπάρχει γενική γραμματεία, ναι. Διαδοχής και άθλησης. Δεν έχουν περάσει. Ναι, ναι. Όχι, πάνε μέσω της περιφέρειας και εντάσσονται στα περιφερειακά προγράμματα, τα οποία δεν, εφόσον δεν υπάρχουν πια νομαρχίες και πια υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση, περνάνε ή μέσα από τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την Πάτρα δηλαδή, ή μέσω της περιφέρειας των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αλλά είναι μια καλή ιδέα να ψάξουμε να δούμε, γιατί τώρα συντάσσεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Γιατί τόσα χρόνια, επειδή εγώ εκεί δουλεύω, τόσα χρόνια, δίνονται λεφτά, δίνεται λεφτά στο Δήμο και δεν τα παίρνει. Δηλαδή δεν κάνει την αίτηση να τα πάρει. Δηλαδή είναι καλό. Εγώ δούλευα και είχαμε πρόγραμμα, γιατί εγώ έχω αποκατάσταση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, ειδικά προγράμματα, καρδιοπαθείς κλπ. Μετά από τα πολλά τα βάλαμε μέσα κι αυτά. Μετά όταν ήρθε ο κύριος Γιώργης την επόμενη φορά, δεν υπήρχε μουσίδα έτσι να συνεχίσει. Τα κόψανε, χωρίς λόγο και αιτία. Ενώ υπήρχε κόσμος που ήθελε να τα κάνει αυτά και είχε συμμετοχή. Δεν επιθυμούμε μόνο αυτά να κάνουμε έτσι. Τώρα φέτος πάλι τα ίδια. Επιθυμούν μόνο 5 να κάνουν. Μήπως υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένα. Όχι, ενώ μήπως υπάρχει θέμα στις προσλήψεις που δεν μπορεί να προλάβει. Όχι, δεν είναι αυτό. Κανένα, καμία σχέση με αυτό. Καμία σχέση. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική δηλαδή. Εδώ θέλουμε να παίρνουμε χρήματα, να επιδοτούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, ψάχνουμε να βρούμε. Και μα τα δίνουν και δεν τα παίρνουμε. Δεν καταλαβαίνω λογική δηλαδή. Όπως και παλαιότερα δούλευα μόνο εγώ, μόνο ενήλικες, λέω βάλτε για παιδικά. Βάλανε μετά από πολλά, από 2-3 χρόνια βάλανε για παιδικά. Δούλεψε κι άλλο ένα άτομο, θέλω να πω δηλαδή. Πάλι είναι, το ζητήσανε. Και τώρα προσπαθούμε να βρούμε, όπως λέει, να κάνουμε κάτι και αυτά και δίνονται τα χρήματα. Δεν θα έρθει να βάλει και τίποτα πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως αυτοί που τα χειρίζονται νομίζω ότι έχουν γνώση του αντικειμένου. Δεν θα το παίξω έξυπνο, δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι έχουν περάσει στα επιχειρησιακά ή στην αποκεντρωμένη διοίκηση, απλά όμως δεν γνωρίζω πώς γίνεται η διαθέση του κονδυλίου και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Κρατάω λοιπόν μια μικρή επιφύλαξη, αλλά θα ήθελα. Επειδή εγώ το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Θα ήθελα ακριβώ. Γιατί δουλεύει όχι μόνο εδώ, έχω δουλέψει στο Δήμο τη Κομοτηνή που δούλευα χρόνια όσο ήμουν αφιτήτρια κλπ. Και το γνωρίζω και από εκεί το θέμα και ήρθα από εκεί γνωρίζοντα το θέμα. Θα ήθελα όμως να μου πεις ακριβώς ποιο είναι το πρόγραμμα τα αυτά για να μπορέσω να ρωτήσω. Θα κατεβάσω το οργανωτικό πλαίσιο στο Φέρον να το δείτε πώς είναι ακριβώς και πώς τι μπορείτε να ζητήσουμε και να είναι. Αυτό γίνεται βέβαια τώρα έλειξη προθεσμία και φέτος. Από το πάλι να είμαστε. Έτσι δεν είναι. Αν υπάρχει να. Κάτι άλλο. Οκ. Περάσουμε στα θέματά μας. Έχουμε μια εισήγηση για ηλεκτροδότηση σταθμού καταγραφής σεισμικών δονήσεων στην Αρεμάδα επάνω. Υπάρχει μια εισηγητική έκθεση, έτσι, γιατί που σύμφωνα με αυτή την έκθεση η συμμετοχή στη δαπάνη για την ηλεκτροδότηση απλή μονοφασική παροχή σταθμού καταγραφής σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Αρεμάδας εκεί. Ανέρχεται σε ένα ποσό των 236,20 πλέον ΦΠΑ
θα πρέπει να καταβληθούν και τα τέλη δικαιώματα σύνδεσης και υπάρχει η εισήγηση εδώ η οποία είναι θετική και το ίδιο και η εισήγηση του Προέδρου είναι... Εμείς πληρώνουμε το... Ναι, είναι μέσα από τα... Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά εγκρίνεται επ' αυτού μέσα από τα κονδύλια του Δημοτικού του Δήμου και περνάει. Εντάξει, θέλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα τα αναλάβουν. Η εισήγηση είναι από τον ίδιο το Μάνο το Μαυρογόνατο, οπότε να εγκάσω ομόφωνα. Okay. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, μάλλον που άφησα να εννοηθεί, ότι πρέπει να κάνουμε λιγάκι πιο... Η άποψή μου είναι ότι θέλουμε λιγάκι περισσότερη συνεργασία και θα ήθελα λίγο την άποψή σας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι η εισήγηση περικαθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορισμό εισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων βάσει του συγκεκριμένου νόμου. Όπως ίσως γνωρίζετε, κάθε χρόνο γνωμοδοτούμε και καταθέτουμε την σύμφωνη άποψή μας γιατί υποδεικνύοντας τις θέσεις για υπαίθριο για τα συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, για πανηγύρις, για τη λαϊκή κλπ. Προσδιορίζουμε και θέσεις. Και κάθε χρόνο πηγαίνει μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου αποφασίζουν ποιες θα είναι οι θέσεις για καντίνες, για μικροπολιτές κλπ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 10 θέσεις, δεν λειτουργούν όλες, δεν είχε εκφραστεί ενδιαφέρον από κάποιους για να λειτουργήσουν όλες. Νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι 3 ή 4. Όμως επειδή διάγουμε δύσκολους καιρούς και επειδή η ανέχεια αρχίζει και μεγαλώνει, εικάζω και έχω και κάποιες τέτοιες πληροφορίες και οχλήσεις από δημότες ότι η ανάγκη για δημιουργία περισσότερων θέσεων και για αδειοδοτήσεις τύπου μικροπολιτών θα είναι ψηλή ή θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας και η πρότασή μου είναι, εάν συμφωνείτε κι εσείς, να το αναβάλουμε το θέμα για να το συζητήσουμε στο επόμενο μέσο συμβούλιο, όπου να έχουμε τη δυνατότητα να έχω και την καταγραφή των δικών σας προτάσεων. Δεν σας κρύβω ότι παράλληλα το θέμα το οποίο ήρθε εσπεσμένα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ήρθε γιατί την άλλη Παρασκευή υπάρχει η Επιτροπή Διαβούλευσης που συνεδριάζει και θα θέλαμε την εισήγησή μας. Όμως ήρθε πραγματικά πολύ εσφασμένα, έπρεπε να το βάλουμε τώρα να το συζητήσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τους φορείς για να έχω κάποια άποψη. Δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας για να πάρω και τις δικές σας απόψεις, για να καταλήξουμε κάπου. Είχα μια συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο που και αυτός έχει τις δικές του απόψεις, θα μας πει αμέσως μετά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι καλό θα ήταν να προτείνουμε και παραπάνω θέσεις. Να τις πάμε στις 13, στις 14, άσχετα αν αυτό θα υλοποιηθεί. Εφόσον ξέρουμε σημεία τα οποία ενδεχομένως θα είχαν ενδιαφέρον για άσκηση αντίστοιχων τέτοιων εμπορίων, μικροπολιτών, κλπ. Είτε αυτό είναι μικροπολιτής, είτε αυτό είναι π.χ. στον ΟΣΕ δίπλα που είναι ο Καστανάς, που είναι και κάτι ωραίο να βλέπουμε έτσι που έχει μνήμες. Στο Φάρο, στο Ιρέον, δεν έχει εκεί. Ενώ έχει τόσο πολύ. Εκεί είναι λιγάκι δύσκολο. Στο Φάρο. Ναι, γιατί είναι ο Ιώτης στη μέση. Είναι η αρχαιολογία στη μέση. Από την άποψη του 2009 που είδα εγώ, υπάρχουν επιτύξει θέσει οι οποίε δεν είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια θέση στη θέση ασπαθώματο αφού συνειδητάνει. Ποιο είναι τα αρκετά αντιπρόεδρε, ακούμε. Ναι, υπάρχει λέω μια θέση. Παρ' το μηδέν.
που είδα, γιατί παίρνω σαν παράδειγμα, σας προσπαθώ να ακούσει με Γιάννη, για να το πολιτεί. Ποιος ο λόγος, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες θέσεις που μπορούμε να τις ρώτες αυτό, είναι όντως για το μεσογειακό κέντρο. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό. Μπορεί να γίνει. Ξανασυζητήθηκε σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έχω ξανακούσει. Ναι. Και λέω να τις αυξήσουμε. Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Δηλαδή να προβλέπονται. Υπάρχει κάποιος που θα έχει άποψη για το πού, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες θέσεις που πιστεύουν. Δεν έχω άποψη για το πού. Δεν μπορώ τώρα να το δω. Ναι. Μπορούμε να το δούμε. Αλλά νομίζω μια πρώτη σκέψη εμένα με βρίσκει αντίθετη. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνω τις ανάγκες και ότι ο κόσμος ψάχνει έναν τρόπο ίσως για να βγάλει αυτό που λέμε μεροκάματο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα που κλείνουν, πολλές επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη, θέλουν πραγματικά και αυτές στήριξη. Και δεν μιλάω για τις παραδοσιακές βέβαια θέσεις του καστανά, του που πουλάει καλαμπόκι κτλ. Αλλά νομίζω, και θα το δούμε πάλι όταν θα το συζητήσουμε, ότι δεν πρέπει να δοθεί καμία θέση παραπάνω από αυτές που ήδη υπάρχουν. Πρέπει να προστατεύσουμε. Ακόμα και τα καλαμπόκια, θέλουν άδεια. Το ξέρω. Δεν μιλάω για αυτές τις θέσεις με τον καθένα. Και ναι, θα τις προβλέψουμε, αλλά λέω για εμπόριο ηλιανικής... Όχι, που πουλάνε, μικροπολιτές. Έχετε διαβάσει το νόμο συγκεκριμένο, για τι θέσεις μιλάμε. Δεν είναι για τέτοιες θέσεις. Δεν είναι για τέτοιες θέσεις. Είναι για καμπίνες. Για καμπίνες. Πες το, μισό λεπτό να το διαβάσει ο πρόεδρος. Το έχει εδώ πέρα για το ΦΕΠ κιόλας και το ξέρει καλά. Μιλήσατε για πανηγύρι, μιλήσατε... Όχι, λέω είναι μέσα στις... Όχι, λέω γιατί τα... Είναι στη ζήμη, είναι στο φάσμα αυτών τα οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη. Επισυγκεκριμένο όμως είναι γιατί συγκεκριμένες... Αυτό το οποίο είχε πει ποιες είναι τώρα... Γιατί λέει και ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός με τη στιγμή. Δεν το προσδιορίζει, γιατί είναι ένας νόμος του 2005 που δεν έχει επικαιροποιηθεί από τότε. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πάει να βοηθήσει, να πάρει άδεια και να προβλέπεται να πάρει ας πούμε ένα πάκο και να βάλει βραχιολάτσα, για παράδειγμα. Όχι, όχι, δεν μιλάει για κάτι τέτοιο. Όσο τουλάχιστον έχω διαβάσει εγώ εδώ. Μιλάει για επαγγέλματα τύπου ηχθειοπόλη. Τύπου παραγωγού. Βεβαίως, και ακόμη και αυτό όμως. Ναι, για τέτοια επαγγελματά μιλάει, για καντίνες. Αλλά θέτει και περιορισμούς, έτσι να μην είναι 100 μέτρα από τις επιχειρήσεις που στηρίζεται από την ΕΕ. Για κάθε επάγγελμα θέτει περιορισμούς. Το ξέρω τον νόμο αυτό, όμως θέτει περιορισμούς, οπότε δεν επηρεάζει τα άδεια. Και αυτό αναφέρεται περισσότερο σε θέσεις που είναι εκτός πλαισίου πόλης, κατάλαβες. Για να ξέρετε, είναι οι θέσεις πρέπει να βρίσκονται εκτός δημοτικών και λαϊκών αφορών και σε άλλη περίπτωση σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων καθώς και εκτός περιοχών που γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες κτηνοδοχειακές μονάδες μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Αν είναι κάποιες συγκεκριμένες, μιλάμε τώρα για καντίνες. Μιλάμε για τέτοια τύπου. Επίσης, να συμπληρώσω κάτι. Όταν δίνεται η άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο κλπ., δίνεται με την προϋπόθεση όλων αυτών και ότι δεν δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Κατάλαβε. Δηλαδή, οπότε το προσδιορίζουμε όμως. Δεν μπορεί εσύ να έχει δίπλα μια καφετέρια και να έρθει ώρα σε 100 μέτρα να σου βάλει μια του ίδιου τύπου καντίνα και να σου δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό και να βάλει μπρέλ στα πλώστα στην παραλία. Θα πρέπει να μιλούν να πάρουν και τον νόμο φορέων, όμως, να μιλήσουμε στα δικαιολογητικά και θα μιλήσουμε στην εξωμάτευση. Καλό είναι όμως να προλάβουμε να κάνουμε την εισήγηση στην Επιτροπή Γνωμάτευσης, γιατί αυτοί συμμετέχουν μέσα και θα μιλήσουν εκεί και θα κάνουν τη δική τους εισήγηση. Γι' αυτό είπα, μαζί με το άλλο που συζητήσαμε, να δούμε και αυτό το θέμα για την Πέμπτη που είπαμε,
και μέσα στη εβδομάδα να έχουμε κάποια επικοινωνία, αν και εφόσον έχετε συγκεκριμένες θέσεις που θα θέλετε να αποδείξετε ή κάποια συγκεκριμένη ιδέα. Οπότε την Πέμπτη να φτιάξουμε μια τύπη συζήτηση για να δώσουμε και την ομάδα του. Okay. Άρα το πάμε για αναβολή. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα είναι θέματα τα οποία έχουν με τις αδειοδοτήσεις. Η εισήγηση για χορήγηση ή προέκληση άδεια ίδρυση και λειτουργία καταστήματος Παντοπολίου, παραδοσιακά τυποποιημένα είδη, μέλι, παξιμαδάκια, λουκούμα κλπ. Που είναι βιολογικά είδη. Παναγίας Γιάτρησας 39 στο Λουτρέκι. Ναι, είναι από το... Εισήγηση. Ναι, εισήγηση, ναι, είναι θετική, είναι... Έχει πλήρη δικαιολογητικά με λίγα λόγια. Οπότε προτείνεται η χορήγηση της προέγκρισης. Κάτι κάποιος θέλει να πει. Ομόφωνα. Λοιπόν, και οι άλλες δύο έχουν να κάνουν με τις... η γνωστή που είναι μία σε δύο, δηλαδή η χορήγηση για άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων. Η μία είναι κανονική και η άλλη είναι η παράταση, όπως προβλέπετε. Και τα δύο είναι για το γνωστό Waves του Λάντου και του Παύλου του Αθανασούλα, η επιχείρηση. Καταρχήν για την άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, ομόφωνα. Για την παράταση, ομόφωνα. Οκ, ευχαριστώ. Και τελευταίο. Είναι αυτό που απορρίπτει στην ηλικία. Δεν θα ρουβήθηκε. Ομόφωνα, ευχαριστώ.